Ξέρεις τι, έχω ένα πρόβλημα εγώ. Γενικά, όταν κάνουν δύο άνθρωποι εκπομπή, ή τρεις άνθρωποι εκπομπή, αρχίζουν και λένε συνέχεια, ας πούμε, τι ωραία που είμαστε, λες και εσύ ο Χρήστος, είναι σαν κολλητό σου, σαν να είστε από παλιά, σαν. Τα είπα εγώ όλα αυτά. Σαν διπλανή στο θρανείο. Ξέρεις τι είπα. Δεν είπα ότι είμαστε σαν διπλανή στο θρανείο. Είπα ότι η σχέση μας αυτή τη στιγμή είναι πώς αλλάζει σχολείο. Ναι. Και πας σε ένα καινούριο σχολείο. Και από την αρχή γνωρίζεις καινούριους φίλους. Αλλά δεν σου μιλάμε και ένα καινούριο διπλανό. Ναι. Πρέπει αυτή η σχέση να χτιστεί από την αρχή. Δεν ήταν διπλανός μου από πριν, αλλά είμαστε διπλανοί αυτή τη στιγμή. Ναι, έχεις πει το τέρι μου, το αγόρι μου και τέτοια. Το έχεις ναι, πει, είναι το ναι. Τηλεοπτικό μου τέρι. Είναι το τηλεοπτικό σου τέρι. Τα έχετε βρει. Τα έχουμε βρει. 100% ή είστε στο 80. Είναι αλήθεια. Διαφορετικό τέριασμα από αυτό με την Αταλία. Γιατί αυτά τα δύο έχω σαν δείγματα να σου πω. Είναι δύο άλλοι άνθρωποι. Με την Αταλία είναι η γυναικεία χημεία. Δύο γυναίκες που μιλάνε την ίδια γλώσσα και τα βρίσκουν. Ο Χρήστος, θεωρώ ότι σαν φιγούρα είναι μια πολύ διαφορετική φιγούρα για το πρωινό που ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να βλέπει. Ναι. Και συμπληρώνει τέλεια αυτό που εμείς με τον Παύλο έχουμε στο μυαλό μας σαν κλασικό πρωινό. Ο Χρήστος έρχεται και βάζει μια νότα δική του, μια αντρική ματιά διαφορετική. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύτιμη για το πρωινό. Ότι αυτό κάνει την εκπομπή μας διαφορετική. Επειδή ναι, ξαδιά δεν είσαι, αλλά δεν έχω και πολύ. Αυτά που λέει και δεν καταλαβαίνεις, πες κάτι, ας πούμε. Ρε παιδί μου, καμιά φορά λέει κάποια πράγματα, τα οποία έχει διαβάσει, έχει σε χαρτάκια. Με κοιτάει. Αυτά έχει σε χαρτάκια ο κερατάς. Σε χαρτάκια τα έχει. Κατάλαβες, έχει φροντίσει σε χαρτάκια για να μας κάνει τον έξυπνο. Δεν το κρύβει. Αυτό του λέω, μάθετε απ' έξω τουλάχιστον, τα σηκώνει κιόλας. Τα κοιτάει, τα λέει, τα κοιτάει, τα λέει. Απλά δεν έχω συνηθίσει, ξέρεις, όλα αυτά που κάνει δεν τα έχω συνηθίσει εγώ στο πρωινό. Έχω μάθει τελείως διαφορετικό. Εσύ θέλεις λίγο πιο κουκουρούκου. Αυτό θέλει λίγο πιο σοβαρό. Θα σου το πω αλλιώς. Εγώ είμαι πιο στρατιώτης στη δουλειά. Ναι. Στρατιώτης. Δηλαδή είναι η σκαλέτα που μου δίνεις, ο αρχισυντάκτης αυτό που μου λέει, αυτό που ακούω στο αυτί μου, τέλος. Ο Χρήστος έχει μια δική του άποψη. Μπορεί να. Θέλει να βάλει τη δική του νότα στην εκπομπή και στη θεματολογία και στη δομή. Καλό της. Δεν είναι αυτό, ρε παιδί. Πολύ. Ναι. Αυτό σου λέω, ότι είναι πολύτιμο. Εγώ δεν έχω ιδέες και φοβάμαι και πάρα πολύ. Και την εμπειρία να είσαι. Ναι, εντάξει. Φοβάμαι πολύ το τηλεοπτικό μου ένστικτο. Δηλαδή συνήθως πέφτω πάρα πολύ έξω. Λέω, παιδιά, να κάνουμε αυτό, τρομερή ιδέα. Και αν τυχόν με ακούσουν, σαν τάρταρα. Οπότε λέω, άστο.